Ξεκινάμε το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο που στο επεισόδιο, το προηγούμενο, το οποίο είχε να κάνει με κοσμήματα, τα είχε φτιάξει όλα μόνο του. Η Σιμών Σέρβου έχει φτιάξει μόνη της και τον μπαλούν ντρες. Φύγαμε, Σιμών! Αχ, έρχεται με λίγο άγχος η Σιμών. Γιατί, αγάπη μου? Όχι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, λέω. Μα είναι πολύ. Α, δεν ήταν εκείνο το. Αχ, μισό λεπτό να δω τι θα γίνει. Αχ, τελείωσε. Άμα ήταν, αχ, είναι πολύ ωραίο. Και εσείς είστε πολύ ωραία, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε κυρία φτιάξει... Και εσείς είστε πάρα πολύ ωραία. Με αυτά τα χρώματά σου, Κατερίνα, τελευταία εβδομάδα με έχει τρελάνει. Μα τι να κάνω, ο κύριος Κουδουνάρης κάνει καταπληκτική δουλειά. Τι να λέμε τώρα. Πες μου, έχει φτιάξει την. Ναι. Αλήθεια, για πλάκα το ναι, ρώτησα. Όχι. Τι, λοιπόν, ναι ή όχι. Το σοκάκι αυτό το είχα, είναι πάρα πολύ παλιό, πάνω από 25 χρονών. Η καρφίτσα αυτή είναι της γιαγιάς μου. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα κορσές από fast fashion και έφτιαξα τον μπαλούν μόνη μου. Όντως έφτιαξε τον ναι, μπαλούν. Ναι, ναι. Εγώ το πριν το είπα για πλάκα. Όχι, ναι, το έφτιαξα μόνο. Μπράβο, Σιμών. Ευχαριστώ. Άλλαξα μόνο το φερμουάρ πίσω, γιατί έπρεπε να πάει πιο μακρύ, πιο κάτω. Και πού πηγαίνεις έτσι? Λοιπόν, είμαι στην Ιταλία. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Στη λίμνη Κόμο και κάνουμε τα γενέθλια της μανούλας μου. Έχετε κάνει στη λίμνη Κόμο τα γενέθλια της μανούλας? Ναι. Ωραία περνάτε που γενέθλια. Με τη μαμά μου περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία. Να τη χαίρεις. Πότε είναι γεννημένη κανονικά? Το 13 Ιουλίου. 13 Ιουλίου, μάλιστα. Καρκίνος. Βαθμολογήστε. Και πάλι δεν έκανα αυτό το πανό που γράφει πάνω το «Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται». Ενώ αν το είχα τώρα, δεν θα χρειαζόταν να λέω πολλά. Ναι. Δήμητρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Έπρεπε να σου βάλω 4 βασικά. Μου χρωστάς ένα βαθμό, δηλαδή. Αυτοκριτική. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι πήρες κάτι έτοιμα και μπήκε στη διαδικασία και το έφτιαξε πάλι μόνη σου και το έφερε στα μέτρα σου. Τα κοσμήματα είναι υπέροχα. Ευχαριστώ. Τα παπούτσια είναι τέλεια. Δεν ξέρω, ίσως σου άλλαζα το σακάκι να βάλω κάτι σε πιο φωτεινό χρώμα, επειδή πάει προς καλοκαίρι τα γενέθλια της μαμάς. Αλλά μου αρέσει και το chic αυτό που πάντα έχεις, το στοιχείο, το elegant πάνω σου. Οπότε νομίζω ότι αυτό το look το υποστηρίζει σε full. Οπότε θα έπρεπε να είναι ένα 4. Κάποιος που έβαλε 3 και έπρεπε να το κάνει 4 και το έχει μετανιώσει. Όχι, αμετακίνητες. Ζέτα, θα ήθελα να μου μιλήσει για το 4. Ναι. Το είπα και πίσω στη Σιμών. Εκτός ότι είναι πάρα πολύ σε κάτι, μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό της, όπως έχει τραβήξει πίσω τα μαλλιά της. Μ' αρέσει και εμένα που επιχείρησε και έφτιαξε μόνη της για άλλη μια φορά κάτι. Γιατί τη ρώτησα, της λέω, έχεις κάνει styling, έχεις βάλει κορσέ? Και μου λέει, όχι, εγώ το έφτιαξα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το παπούτσι. Εμένα δεν με χαλάει το σακάκι, γιατί δεν θα ήθελα πιο μακρύ. Δηλαδή, ιδανικά εκεί που τελειώνει ο κορσές και τελειώνει εκεί και το σακάκι, θεωρώ σε κολακεύει πάρα πολύ. Έβαλα 4 επειδή εντάξει, έρχεται και καλά, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Το σακάκι τελειώνει ακριβώς όπως τελειώνει ο κορσές. Είναι ακριβώς το ίδιο ύψος εδώ. Αυτό σου είπα. Αυτό. Και βλέπω, έκανε και αυτή την τσακπινιά που θα ενθουσιάσει τον κύριο Καβαλά. Κοίταξε, να σου πω. Του ακούς τόσο προσεκτικά. Όχι, είσαι υπάρχει, τόσο πονηρή. Υπάρχει κάτι, αλλά θα το πω αφού με βαθμολογήσουν, θα σου πω μετά. Απλά θύμισε έτοιμο να σου πω κάτι για το σαντάκι. Οπωσδήποτε θα σου το θυμίσω. Μπορεί να το θυμηθεί βέβαια και ο κ. Καβαλάς. Ο μέσος όρος ποιος είναι, ξέρεις? Όχι. Είναι πολύ ψηλός. Είναι 3,3. Ευχαριστώ.